Γνωρίζουμε στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την συμφωνία παραχώρησης της αίθουσας του Αγίου Δομεδίου, της κλειστής αίθουσας, ανάμεσα στον Δήμο Αγίου Δομεδίου και την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η κλειστή αίθουσα του Αγίου Δομεδίου θα παραχωρηθεί με συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί σήμερα, στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για διαχείριση για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο Αγίου Δομεδίου, τον Δόκτωρ Κώστα Πέτρου, για τον πρώτο χαιρετισμό. Καλωσορίζουμε σήμερα με μεγάλη χαρά στο Δημοτικό Μέγαρο Αγίου Δομεδίου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Εγκαινιάζουμε σήμερα μία σημαντική συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας για τη διαχείριση της Δημοτικής Αίθουσας Αθλοπαιδιών, την οποία έχει κερδίσει μετά από διαδικασία προσφορών. Η αίθουσα ολοκληρώθηκε πρόσφατα με σκοπό την αναβάθμιση της περιοχής που για αρκετά χρόνια μετά την τουρκική εισβολή του 1974 έμεινε υποβαθμισμένη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη αίθουσα αποπεράτωθηκε το 2016 και έγινε με τη συγχρηματοδότηση του κράτους μέσω του σχεδίου αναζωογόνησης της περιοχής της πράσινης γραμμής στους Δήμους Αγίου Δομετίου και Λευκοσίας για τα έτη 2009-2012 και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Η αίθουσα του κτηρίου στο ισόγειο επίπεδο μπορεί να φιλοξενήσει 1.680 θεατές και περιλαμβάνει αποδυτήρια για 4 ομάδες, αποδυτήρια διαιτητών, δωμάτιο πρώτων βοηθειών και δωμάτιο anti-doping control. Στο χώρο μπορούν να διεξάγονται αγώνες καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, χειροσφαίρισης καθώς και ποδόσφαιρο σάλας. Στο ανώτερο επίπεδο υπάρχουν θεωρία για δημοσιογράφους και αναμετάδοση των αγώνων, καθώς και κλειστός χώρος με κερκίδες και ενσωματωμένο χώρο καφετέριας. Στο υπόγειο επίπεδο της αίθουσας υπάρχουν 2 αίθουσες squash, αίθουσα πάλης, γυμναστήριο και καφετέρια. Στο ίδιο επίπεδο έχουν τοποθετηθεί τα μηχανοστάσια, οι υποσταθμοί, το δωμάτιο μετρητών και οι αποθηκευτικοί χώροι. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κύριε Λούι Δημητρίου, εκ μέρους του Δήμου Αγίου Δομεδίου, εύχομαι μια επικοδομητική και καρποφόρα συνεργασία μεταξύ των 2 φορέων για την προώθηση και ανάπτυξη του αθλητισμού που εσείς ως Ομοσπονδία έχετε πολύχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό, έχοντας φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα διακρίσεων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που έγινε μεταξύ μας, θα φιλοξενούνται στη Δημοτική Αίθουσα Αθλοπαιδιών και ομάδες αθλητισμού των τοπικών σωματείων Αγίου Δομετίου και άλλων φορέων για όλα τα αθλήματα που μπορούν να λειτουργήσουν στο χώρο. Ο αθλητισμός είναι προτεραιότητα του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ΚΟΑ, των Ομοσπονδιών και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε βασιζόμενοι στους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι σύνδεσαν τον αθλητισμό με το αγνό ελληνικό πνεύμα, στοχεύοντας στην αγωγή και στην παιδεία των νέων. Γιατί μέσω του αθλητισμού ενισχύονται τα αισθήματα της ευγενούς άμυλας, της συνεργασίας και του αλτρουισμού. Είμαστε βέβαιοι ότι το αθλητικό αυτό οικοδόμημα θα κοσμεί το Δήμο μας για πολλά χρόνια και θα συμβάλλει ταυτόχρονα τόσο στην αθλητική όσο και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή του. Δεν απομένει παρά να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη λειτουργία της αίθουσας και πάντα επιτυχίες στους καλαθοσφαιρικούς αγώνες τόσο της Κύπρου όσο και στις διεθνείς συναντήσεις. Σας ευχαριστώ. Πατέρα, και εγώ με τη σειρά μου καλωσορίζω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλους τους φίλους που βρίσκονται εδώ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας, τον φίλο πρόεδρο του Συνδέσμου Προβοκτών Διαιτητών, τους αρχηγούς των εθνικών ομάδων, τους προπονητές, τον φίλο τον Αντώνη, καλωσορίζεις φίλε μου, και η συνεργασία μας με το Σύνδεσμο Προβοκτών έχει παρόν, έχει και μέλλον. Αρέσω παρουσίασα τους φίλους του Δημοτικού Συμβουλίου και όσους παρευρίσκονται σήμερα εδώ σε αυτή τη μεγάλη και ιστορική στιγμή. Είναι με μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να ακυρώσουμε τη συμφωνία ανάμεσα στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και τον Δήμο Αγίου Δομετίου που αφορά την ανάπτυξη διαχείρισης της κλειστής αίθουσας Αγίου Δομετίου
εκ μέρους της ΚΟΚ για τα επόμενα 2+2 χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο Κώστα, Δόκτωρ Κώστα Πέτρου, τον Δήμαρχο του Αγίου Δημητρίου και το Δημοτικό Συμβούλιο για την άριστη συνεργασία που είχαμε το τελευταίο διάστημα για τη διεπίδεξη αυτής της συμφωνίας. Μια συμφωνίας που για μας είναι ιδιαίτερα πολύ σημαντική. Τους τελευταίους μήνες μέσα από τις διαπραγματεύσεις, αγαπητοί φίλοι Δήμαρχε, ξεπεράσαμε όλα τα προβλήματα που τη χάνουν και είχαν, που είχαμε πριν στον δρόμο μας. Με καλή συνεργασία, όπως έχεις πει, από τη μεριά της Ομοσπονδίας, είμαστε μαζί σας και θα πορευτούμε μαζί σε αυτό το γήπεδο, γιατί είσαι ένας ημικατεχόμενος Δήμος και θα δώσουμε μεγάλη σημασία και στήριξη τόσο ενεργειών του Δήμου, αλλά και της Ομοσπονδίας από κοινού, να οργανώσουμε αρκετά πράγματα για το Δήμο του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχει ολοκληρωμένο πλάνο εκ μέρους της Ομοσπονδίας όσον αφορά την αγωνιστική και εμπορική εκμετάλλευση του σταδίου, με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς στα αθλητικά δρόμενα της Κύπρου. Αλλά και για να μπορέσουν πολλά μέρη της κυπριακής καλαθόσφαιρας, όπως για παράδειγμα οι σύνδεσμοι κριτών, προπονητών, καλαθόσφαιρας και οι σχολές της ΚΟΚ όλες, να έχουν μόνιμη στέγη στο γήπεδο του Αγίου Δομετίου, όπου θα γίνονται όλες οι συνεδριάσεις, όλα τα διδακτικά προγράμματα και όλες οι αναβαθμίσεις που σχετίζονται και τα προγράμματα με την αναβάθμιση και του Κύπριου Καλαθοσφαιριστή, αλλά και όλων όσων εμπλέκονται στο υποδείγμα της καλαθόσφαιρας, θα τη χάνουν της εκμετάλλευσης των αιθουσών που υπάρχουν αρκετές στον Άγιο Δομήτριο για τα προγράμματα και την ανάπτυξη του αθλήματος της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Το όραμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και εμένα προσωπικά γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Είχαμε το 2015-2016 είχαμε πει με τον φίλο Δήμαρχο ότι σε μια εκδήλωση που είχαμε για την Ομοσπονδία ότι το όραμα μας από κοινού ήταν να έχουμε στέγαση των εθνικών ομάδων. Σήμερα, αγαπητέ φίλε Δήμαρχε, το όραμα μας γίνεται πραγματικότητα και σήμερα στεγάζουμε τις εθνικές ομάδες μέσα από αυτή τη σημαντική συμφωνία που γίνεται μεταξύ του Δήμου Αγίου Δομητρίου και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Με βρίσκει πάρα πολύ ικανοποιημένο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την άψογη συνεργασία που είχαμε τόσο προσωπικά με εσάς, Δήμαρχε μου, αλλά και με τον Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν πιστεύω ομόφωνη η απόφαση όλων για την διαχείριση πλέον του κλειστού του Αγίου Δομητρίου στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας. Σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε αυτό που σήμερα θα υπογράψουμε το Δήμαρχο να είναι η αρχή της αναβάθμισης της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τον κύριο Λουί Δημητρίου. Θα προχωρήσουμε τώρα με τις υπογραφές της συμφωνίας που αφορά την παραχώρηση της κλειστής αίθουσας του Αγίου Δομητρίου προς διαχείριση στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στα επόμενα χρόνια. Πραγματικά αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα και
ήταν και ο λόγος ο οποίος είχαμε αποφασίσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε σε διαδικασία προσφορών για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κάπως καλύτερα και σε επαγγελματική βάση το γήπεδο. Είμαστε πολύ ευτυχείς διότι την προσφορά την έχει κερδίσει η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρας και όπως είπε και ο Πρόεδρος από το 2015 που θέσαμε ενός στόχο τη συνεργασία υλοποιείται μετά από 3 χρόνια. Και πιστεύω ότι με την επαγγελματικότητα που διακατέχει τόσο τον Πρόεδρο αλλά όσο και την Ομοσπονδία θα το διαχειριστούν με τέτοιον τρόπο ώστε να είμαστε όλοι κερδισμένοι από αυτή τη συμφωνία. Να σε ρωτάμε, Υπουργέ μου, και η συνεργασία μας θα είναι άψογη μεταξύ μας και θα έχουμε και περαιτέρω δραστηριότητες από κοινού μαζί με το Δήμο να γίνουμε τι. Κύριε Πρόεδρε, και χαρητήρια. Είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι περήφανος ότι έγινε αυτή η πράξη. Είμαι βέβαιος ότι θα διαχειριστούμε ομαδικώς καλά. Σαν πρόεδρος και έμπειρος, όπως το είπατε προηγουμένως, η εμπειρία σας είναι τεράστια. Οπότε πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Δεν αμφιβάλλω και θα έχουμε από κοινού οράματα και από κοινού ό,τι θέλετε να είμαστε μαζί σας. Θα τα ονομάσουμε με τον φίλο Δήμαρχο και μαζί με το Υπουργείο σας Συμβούλιο. Ό,τι χρειάζεστε και ό,τι νομίζετε ότι είναι καλό για την κοινότητα και για την περιοχή, θα το κάνουμε. Δεν είναι μόνο αθλητισμός, υπάρχει και κοινωνική προσφορά που πρέπει να έχουμε τόσο σαν Ομοσπονδία όσο και σαν Δήμος. Και να είστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσουμε μαζί, αγαπητέ φίλε Δήμαρχε, από κοινού σε ό,τι νομίζετε κι εσείς και εμείς από κοινού να τα δούμε και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.